Για να δούμε κάποιες φωτογραφίες. Μια εξαιρετική δράση, μια εξαιρετική πρωτοβουλία που αξίζει να στηρίξουμε εκεί στο κεντρικό κτίριο, στην κεντρική είσοδο του παλιού κτιρίου στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Έχουμε μια έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η ζωή στα χέρια μου». Πρόκειται για 30 έργα του φωτογράφου, του κυρίου Γιώργου Ξηρογιάννη, τα οποία ο ίδιος βέβαια παραχώρησε με όλη την καρδιά του στην 7η υγειονομική περιφέρεια, εδώ στην περιφέρεια Κρήτης, θέτοντας την τέχνη του, όπως αναφέρει και το δελτίο τύπου, όπως αναφέρθηκε και δημοσιογραφικά, στην υπηρεσία της ψυχικής υγείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε κάποια από τα έργα του. Βοηθάει όλους βέβαια και στην ψυχολογία ενός ασθενή και στους συνοδούς και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η τέχνη της φωτογραφίας και πολύ περισσότερο αν μέσα από μία φωτογραφία προκύπτουν και μηνύματα που βασικό στόχο έχουν να δώσουν ελπίδα, που βασικό στόχο έχουν να δημιουργήσουν και να φτιάξουν την ψυχολογία ενός ανθρώπου. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ξηρογιάννη, τον κύριο Γιώργο Ξηρογιάννη, φωτογράφο, να τον ευχαριστήσουμε θερμά. Τι κάνετε, πώς είστε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, ελπίζω και εσείς. Είμαστε καλά. Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πώς προέκυψε αυτή η επιθυμία να δωρήσετε αυτά τα έργα στην υγειονομική περιφέρεια Κρήτης? Πρόκειται για μία συνέχεια μιας 15ετούς προσπάθειας, όπου μέσω της τέχνης προσπαθώ να στηρίξω τον άρρωστο, τον ψυχικά άρρωστο και ό,τι συνεπάγεται. Οπότε αυτό έχει ξεκινήσει βέβαια, έχει να κάνει με το μέσα σας, με το εσωτερικό σας, με όλα αυτά τα οποία νιώθετε και ξεκίνησε πριν από περίπου 15 χρόνια. Κατά κάποιο τρόπο τώρα κορυφώνεται αυτή η θέληση. Ελπίζω να έχει πολύ μεγάλη συνέχεια. Αυτή είναι η δική μου η πρόθεση. Ναι. Όπου παρόλο ότι είμαι επαγγελματίας, προσπαθώ να βρίσκω χρόνο για να βοηθήσω με τον δικό μου τρόπο και κυρίως να συμπαρασύρω άλλους καλλιτέχνες προς αυτή την κατεύθυνση, όπου μπορούμε μέσω των δράσεών μας, μέσω της δικής μας προσπάθειας, της δικής μας έκφρασης, να στηρίξουμε με ένα άλλο τρόπο τον ασθενή, τον άρρωστο και όποιον γενικά χρειάζεται τη βοήθειά μας. Σκεφτείτε ότι πρόσφατα συνταγογραφούνται ακόμα και επισκέψεις σε μουσεία για ασθενείς. Σωστά, πολύ σωστά. Έχει βέβαια αποδειχθεί ότι η τέχνη στηρίζει απίστευτα τέτοιες παθήσεις. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο στην οποία πολύ γνωστά φάρμακα για την ψυχική υγεία δηλώνουν ρεκόρ πωλήσεων. Δηλαδή, όχι άλλα φάρμακα, ναι στην τέχνη, ναι σε άλλη προσπάθεια, σε άλλο είδους. Πώς να το πω, διέξοδο των προβλημάτων. Διέξοδο των προβλημάτων. Καλά, ναι. Οι πρωταγωνιστές των έργων σας ποιοι είναι? Κοιτάξτε, πρόκειται για ένα project περίπου 6 ετών, ναι, σε 5 διαφορετικές χώρες. Έχω επικεντρωθεί στα χέρια γιατί, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα τμήμα του σώματος το οποίο και σύμφωνα και με τη γλώσσα του σώματος λέει πολλά, μπορεί να εκφράσει συναισθήματα, μπορεί να εκφράσει ηλικία, τρόπο ζωής, μπορεί να καταλάβεις ακόμα και το πρόσωπο του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από αυτά τα χέρια. Μάλιστα. Τι να πούμε, πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι φωτογραφίες σας, τα έργα σας. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και πίσω από αυτό το μπράβο και το ταλέντο υπάρχει και ένα μεγαλείο ψυχής. Και όπως πολύ καλά κάνατε στον πρόλογό σας και είπατε και αναφέρατε, μακάρι να συνεχίσετε αυτή τη δραστηριότητα και να δούμε ακόμα πολύ περισσότερα έργα το επόμενο διάστημα. Η αρχή έγινε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, φαντάζομαι σήμερα ξεκίνησε. Σωστά, επίσημη πρώτη σήμερα. Η αρχή έχει γίνει στα Χανιά. Ναι. Για το Ηράκλειο, λέω. Ένα-ενάμιση μήνα. Για το Ηράκλειο είναι τώρα η αρχή. Σήμερα ήταν τα εγγένεια. Θα μείνει περίπου ένα μήνα στο παλιό κτίριο του Βενιζελίου στην είσοδο, που έχει μετατραπεί έτσι μια είσοδο νοσοκομείου σε ένα μικρό εκθεσιακό χώρο, σε ένα πολύ αγαπησιάρικο χώρο. Μπράβο. Όπου ασθενείς, όπου συγγενείς ασθενών, υγειονομικό προσωπικό. Ξέρετε, αλλάζει λίγο την καθημερινότητά του εκεί μέσα. Πολλοί που μου έχουν στείλει και αμέτρητα μηνύματα. Και οπτικά, αλλά και στο μέσα που μας. Ήταν η έκθεση. Βέβαια.
Ναι, μιλάνε αυτοί οι πίνακες συναισθηματικά, ψυχικά. Μπράβο, μπράβο. Οπότε αντλούν δύναμη. Κύριε Ξηρογιάννη, πραγματικά, χαρά μου που τα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα εύχομαι. Καλή επιτυχία για τη συνέχεια. Εσείς να είστε καλά.